Κύριε Θεοκαρόπουλο, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και είναι πολύ πολύ εύστοχα τα μηνύματα των τηλεθεατών. Κύριε Δημήτρη, από το Κερατσίνη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Η Ελλάδα λέει όντω είναι η ομορφότερη χώρα και μπορεί να κάνει τα πάντα. Δυστυχώ όμω λέει έχει μπλέξει με ανίκανου πολιτικού. Ο κύριο Τάκη από τη Νέα Ερυθρέα, έτσι λέει έρχεται η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, από 14 μισθού σε 12 μισθού και ενιαίο ΦΠΑ 15% για όλε τι επιχειρήσει ο κύριο Παναγιώτη από τον πώ θα ξανανοίξει η οικοδομή όταν πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μα το σπίτι. Ο κύριο Ερίκο από το Νέο Ηράκλειο, εκεί που έλεγε ο κύριο Τσίπρα ότι θα μα έδινε δώρο, μα έκοψε και τι συντάξει. Ο κύριο Θανάση από τη Ρόδο. Πρώτα πρέπει να διευθυντηθεί το ιδιωτικό χρέο τη Ελλάδα και μετά το δημοσιονομικό τη πρόβλημα. Σα έκανα μία ερώτηση. Νομίζω ότι οι τηλεθεατέ μα ενδιαφέρονται πολύ να ακούσουν τι σκέφτεστε, εάν σα γίνει κάποια πρόταση, εάν οι συνθήκε ε, πάνε προ τα εκεί, να ε, μπει το ΠΑΣΟΚ, όχι το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη στην, στην κυβέρνηση. Πώ θα το βλέπατε αυτό, Κοιτάξτε. Ε, Εμεί έχουμε ξεκαθαρίσει πρώτα-πρώτα το τι χρειάζεται η χώρα και το ξεκαθαρίσαμε και προεκλογικά. Η θέση μα λοιπόν είναι σταθερή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια κυβέρνηση αναπαλαιωμένη, 155 βουλευτών στην αρχή. Τώρα 155. Αναπαλαιωμένη, είπατε. Ε. Αναπαλαιωμένη. Αναπαλαιωμένη. ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων ήταν. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων είναι. Δεν έχει τι αξιώδιο. θα έπρεπε να κάνει. 153 βουλευτών τώρα. Εκατε... Οριακή πλειοψηφία. Εκατε... Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο θα σα πω και για τώρα. Για πείτε μα, ναι. Χρειάζεται λοιπόν και χρειαζόταν μια κυβέρνηση ευρεία πλειοψηφία με συνεννόηση και συνεργασία με τι δυνάμει οι οποίε έχουν ευ... φιλοευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική κατεύθυνση. Μια προοδευτική προγραμματική συμφωνία δέσμευση σε βαθιέ τομέ, σε μεταρρυθμίσει και σε αλλαγέ. Συγκεκριμένη δέσμευση, η οποία θα ξεκινήσει από την πρώτη μέρα. Για παράδειγμα, σα είπα πριν, απλή αναλογική κατάργηση του πόνου των 50 ευρώ. Ναι. Χαρακτηριστικά στοιχεία αυτή τη προγραμματική συμφωνία. Τα λέτε ωραία, εμένα μου αρέσετε, αλλά θα σα διακόπτω. Βεβαίως, το Πασό γιατί δεν έκανε απλή αναλογική τόσα χρόνια που κυβερνούσε. Κοιτάξτε, θα σα εξηγήσω. Θα, θα σας, δεν πω... είστε πασόκο, βέβαια. Θα αλλά εγώ πω, όμως, Εγώ απαντάω σε όλα. Επειδή είστε τώρα συνεταιρεί. Κύριε, κύριε Λιάτσο, εγώ απαντάω σε όλα. Ε, το ξέρω, δεν έχω, δεν έχω δηλαδή. κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν έκανε η Η κατάσταση στη χώρα μα, όπω ξέρετε, πριν το 2009 και πριν το 2012 δεν είναι η ίδια με σήμερα. Τι εννοώ. Ναι. Μέχρι το 2009. Είχαμε αυτοδύναμε κυβερνήσει. Ο κόσμο ψήφιζε αυτοδύναμε κυβερνήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία πέντε χρόνια ψηφίζει αυτοδύναμε κυβερνήσει. Όχι. Ούτε με τον πόνου των 50 εδρών. Ούτε με τον πόνου των 50 Αλλά το Τι σημαίνει ότι η, η εποχή, κοινωνία πλέον η εποχή. είναι αποφασισμένη για συνενέσει και συνεργασίε. Yeah. Τώρα απαιτεί την απλή αναλογική. Yeah. Τώρα απαιτεί, είναι καθαρό αυτό που σα λέω, yeah. την απλή αναλογική. Ε, δεν μπορεί να μην ανταπακρινόμαστε ω κοινωνία. Ποιο άνθρωπο δεν ήταν υπέρ τη απλή αναλογική, από ό,τι Ή... θυμάμαι. Ήταν. Ε? Θυμάμαι Αλλά δέκα μήνε τον καλέσαμε καλά. 10 μήνες και τον καλούμε και τον καλέσαμε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να καταργήσει τι 50 έδρε. Η απλή αναλογική, ξέρετε, είναι. Πάγιο αίτημα τη αριστερά. Του ευρύτερου χώρου τη αριστερά. Είναι αλήθεια αυτό. Συνεπώ, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κατανοήσω. Γιατί από ένα κόμμα τη ριζοσπαστική αριστερά που είναι στην κυβέρνηση δεν έρχεται αυτό το στοιχείο. Ε, προφανώ γιατί όταν προ... ανεβαίνει και γίνει σε εξουσία τα μυαλά σου αλλάζουν. Στην έτσι γίνεται. Έτσι, ε, τότε, να... έτσι έχουμε καταλάβει. Καιτάξει, ότι να μην γίνει όμω μηχανισμό εξουσία. Γιατί αν γίνει μηχανισμό εξουσία τότε δεν για μιλάμε για δεξιά αλλά για αριστερά. Για συ... Θα μπαίνατε συνεχώς. σε κυβέρνηση υπό τον κύριο Τσίπρα. Σα <σχείσαι> ανέφερα λοιπόν <σχε> τι προποθέσει όλε μια κυβέρνηση ευρεία πλειοψηφία. Δυστυχώ δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα καμία τέτοια διάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε για συνενέσει τέτοιε, ούτε για ευρείε πλειοψηφίε, ούτε για προγραμματικέ ευρώ. Συνεπώ, κυβέρνηση Καμένων και Λεβέντιδων δεν είναι κυβέρνηση προοδευτική, κύριε Γιάτσο, να σα το πω απλά. Γιατί τι έχουν οι άνθρωποι. Συνεπώ, για έχετε, να προχωρήσουμε. Δηλαδή, ο κύριο Καμένο, γιατί το λέτε. Για είναι το να προχωρήσουμε. Καμένος και ο κύριο Λεβέντιδο, τι έχουν. Α, κοιτάξτε το. Είπατε τώρα ένα χαριστικό παράδειγμα, ο κύριο Καμένο και οι ανεξάρτητοι Έλληνε. Και άκουγα πριν την ε, πολύ ωραία συζήτηση που είχατε ε, στο προηγούμενο πάνελ. Κοιτάξτε, και είπε ε, η δημοσιογράφο, η καλεσμένη. Η κυρία, κυρία Γιάμαλη, βέβαια. Από την αυγή, ναι. για, το, για το θέμα, το παράδειγμα τη Πορτογαλία, για παράδειγμα. Ναι, ναι. Και ο... Πασόκ ο, με αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα τη λαϊκή δεξιά κυβερνά. Αν δεν το έχει καταλάβει. Η κοινο... Αν δεν το έχουν καταλάβει ορισμένοι, κυβερνά εδώ με το κόμμα τη λαϊκίστικη δεξιά. Δεν κυβερνά με, άλλες... με άλλου χώρου. Ο δε, δε χώρο τη σοσιαλδημοκρατία, αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θυμηθείτε τον κύριο Λά, τον Αύγουστο, βοήθησε στο να υπάρχει λύση στο πρόβλημα τη χώρα μα απέναντι εκείνη τη στιγμή στην ναι. κυρία Μέρκελ τον Κυ, Αύγουστο. Κύριε Βανέλα, αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται την ιδεολογία του κυρίου Καμένου. Ναι, αλλά δεν κάνει και καμιά προγραμματική συμφωνία γιατί δεν ναι. μπορεί να αποδεχθεί τίποτα. Ναι. Να σα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μεθαύριο θα έρθει το σύμφωνο συμβίωση. Ο, νό, ο νόμο για το σύμφωνο συμβίωση. Εμεί, για παράδειγμα, είμαστε θετικοί σε αυτή την αλλαγή εδώ και πολύ καιρό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνε δεν θα το ψηφίσουν. Τι θα γίνει, θα περνάει τι αριστερέ πολιτικέ μαζί μα και θα κοιτάει να περνάει τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ με του ανεξάρτητου Έλληνε. Αυτή δεν είναι μια πολιτική απόφαση. Και μια Παρακαλώ. ερώτηση, είναι, είναι πολύ καλό και το θέτω τώρα. Ο κύριος Ευάγγελο Αποστολόπουλος, να είστε καλά κύριε Αποστολόπουλε, λέει μέχρι να βρεθούν οι σωστέ μεταρρυθμίσει. η λύση λέει είναι να πληρώνουν τα σπασμένα αυτοί που δεν έχουν να δώσουν. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο χρειάζεται ναι. και τώρα είναι μείωση των δαπανών, όχι... Προσπάθεια μέσω αύξηση συνεχώ των εσόδων, μέσω φόρων δηλαδή, ναι. να λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Αυτή είναι, αυτό είναι το πρόβλημα και αυτού του προπολογισμού που έρχεται. Όταν μιλάμε για προπολογισμό, μιλάμε ότι είναι ένα προπολογισμό που οδηγεί όλο το 2016 σε αυτό που λέει ο τηλεθεατή. Στην αύξηση των φόρων και τον, Στην αύξηση των εσόδων. Έτσι προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν λύνεται λύνεται. Τώρα κυκλοφορούν σενάρια και εσεί τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Με τι δυσκολίε που έχει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο, έχει μπροστά τη ασφαλιστικό και έχει μπροστά τη το αγροτικό. Που κάποιοι πιστεύουν ότι το αγροτικό είναι πιο δύσκολο από το ασφαλιστικό, διότι πάρα πολλοί βουλευτέ είναι από την επαρχία και θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να ψηφίσουν υψηλέ φορολογίε, όπω είπατε, αναφέρατε για ένα πελώριο νούμερο γύρω στα 100 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθο, για το 16. Μπροστά λοιπόν σε αυτό το κλίμα που αρχίζει και σχηματίζεται, τα κόμματα θα πρέπει κατά τη γνώμη σα να συμβάλλουν για να μην... αν υπάρξουν προβλήματα με την κυβερνητική πλειοψηφία, για να μην ξαναπάμε σε εκλογέ. Τι πιστεύετε. Κοιτάξτε. Αντί έχει χώρα τώρα κάθε τρει-τέσσερι μήνε να κάνουμε εκλογέ. Θα σα απαντήσω. Θα μου πείτε έτσι με το χέρι στην καρδιά. Θα σα απαντήσω με το χέρι στην καρδιά. Τον Αύγουστο ναι. δόθηκε αυτή η συνένεση και η για να υπάρξει συμφωνία και να μην πάμε σε εκλογέ. Και ο κύριο Σύπρα την επόμενη μέρα την πήρε. Του 220 βουλευτέ. Σα είχε πει τότε ο κύριο Τσίπρα, λοιπόν, μα λέτε ότι. Και πήγε σε εκλογέ. Ότι δεν θα πάει σε εκλογέ. Και πήγε σε εκλογέ. Ναι. Άρα το ακριβώ αντίθετο έγινε από αυτό που αναφέρει σωστά ο τηλεοθέτη. Συνεπώ, αυτή τη στιγμή, ποιο σα λέει για παράδειγμα ότι αν δεν δοθεί ξανά μια συνένεση και συνεννόηση σε μια μάλιστα αδιέξοδη πολιτική. Ναι. Γιατί συνένεση συνένε τι να, δοθεί, Σε μια αναποτελεσματική πολιτική. Γιατί αυτό λέμε εμεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει. Ο, ότι υπάρχει αναποτελεσματική, αναποτελεσματική λοιπόν... πολιτική. Άρα, λοιπόν... Αλλά, και συνένεση που είχε δοθεί στην προηγούμενη φορά στη συμφωνία, πάλι παρά το γεγονό ότι πήρε 220 βουλευτέ, οδηγηθήκαμε σε εκλογέ. Συνεπώ, Κανεί δεν διασφαλίζει. Άρα δεν το έχετε εμπιστοσύνη. Αυτό ε, μου λέτε. Κοιτάξτε, σα λέω ξανά. Ότι Όχι, δε, δε, καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δηλαδή, να μιλάμε ελληνικά. Να μιλάμε ελληνικά, ελληνικά και κάθαρα. Κοιτάξτε, κύριε Λιάτσο, την προηγούμενη φορά που Σ... πήρε. Σα κοροϊδεύσε. Λοιπόν. Πήγε σε εκλογέ. Σα κοροϊδεύσε. Πήγε σε εκλογέ, εν πάση περιπτώσει. Όχι, αφού μου λέτε ότι σα είπα δεν θα, εκλογ... δε θα πάει σε εκλογέ και πήγε, τι σα είπα. Τα συμπεράσματα δικά σα. Μα δεν δε, είναι αυτονόητα αυτά. Πήγε σε εκλογέ. Να αλλάξω να μιλάω άλλη γλώσσα ελληνικά. Ακριβώ σα λέω. σα κοροϊδεύσε λοιπόν, λέτε εσεί. Βεβαίω. Συνεπώ. Άρα δεν του είχε εμπιστοσύνη. Συνεπώ, μπορεί να ξανακάνει ακριβώ το ίδιο. Α, μπράβο. Δεν υπάρχει άρα, κανένα Δεν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνετε μπορεί. τι εννοώ. Δηλαδή, αν βρεθεί είδε. τώρα η χώρα σε κρίσιμη φάση, αντέχουμε και άλλε εκλογέ. Δε... Τι θα κάνει το πασόδιμο και... Χώρα... και η Δημάρχη. Η χώρα mm. δεν αντέχει άλλε εκλογέ. Και, και η χώρα δεν αντέχει και μια αναποτελεσματική πολιτική που οδηγεί σε αυτά τα διέξοδα που σα περιγράφουν οι τηλεοπτικοί. Πώ θα βοηθήσετε λοιπόν εσεί. Συνεπώ, έχουμε πει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε μόνο αν υπάρχει μια κυβέρνηση ευρία πλειοψηφία μεταρρυθμιστική και φιλοευρωπαϊκή. Που μπορεί να παίξει το ρόλο αυτό που αρμόζει αυτή τη στιγμή στη χώρα για να λυθούν τα προβλήματα. Με λίγα λόγια, κύριε Αλιάτσο, δεν μπορούν να υπάρχουν δυνάμει που με τα ζάπια τη Νέα Δημοκρατία ναι. ή με το προεκλογικό πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη να λαϊκίζουν, ενώ η χώρα και η κοινωνία έχει αυτά τα προβλήματα. Χρειάζονται κυβερνήσει ευρεία πλειοψηφία, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν τη λύση την επόμενη μέρα. Πώ τη βλέπετε αυτή την ευρεία πλειοψηφία, να σα το ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, βλέπετε μία κυβέρνηση που θα είναι μέσα. Όσοι μπορούν να συνυπογράψουν την προοδευτική προγραμματική συμφωνία με του συγκεκριμένου όρου που σα ανέφερα. Ναι. Και πολλού άλλου. Προοδευτική προγραμματική συμφωνία. Όσοι ναι. μπορούν να τη συνυπογράψουν. Και Νέα Δημοκρατία Αν για παράδειγμα οι ανεξάρτητοι Έλληνε δεν μπορούν να τη συνυπογράψουν, δεν θα σας, είναι. Σα έχει μείνει με του ανεξάρτητου Έλληνε. Σα είπα ένα παράδειγμα. Τώρα ε, μου δίνετε να καταλάβω ότι θέλετε, επιθυμείτε να μπείτε εσεί και κάποιοι άλλοι που του λένε προοδευτικό πει... μπλοκ, α πούμε, και να φύγουν οι ανεξάρτητοι Το αντίθετο. Δεν θα παίξουμε, έχουμε πει, το ρόλο του πάγκου. Δεν θα παίξουμε, δηλαδή, το φύγεσαι, έλα Δεν έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανάγκη Αυτήν την διαδικασία. Τώρα, δεν θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε έτσι. Σε ένα κυβερνητικό σχήμα, τέτοιο που λέτε, εν, αν καταλαβαίνω καλά, εννοείται το ΣΥΡΙΖΑ, το ποτάμι. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν Τον μπαίνω σε αυτή τη λογική, για να ξέρετε, γιατί. Πώς γι' αυτό λέω κυβέρνηση το... ευρεία πλειοψηφία, φιλοευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική προοδευτική, με προοδευτική προγραμματική συμφωνία. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι όλα αυτά που συζητάμε είναι στον αέρα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ανοίξει καμία τέτοια συζήτηση. Ναι. Μα καμία. Στον, στο διάλογο. Δεν έχει κάνει τίποτα καλό ο ΣΥΡΙΖΑ από όταν έρχεται τώρα μετά τι 20 Σεπτεμβρίου στη, στη διακυβέρνηση πάλι. Κοιτάξτε. Δεν έχει κάνει ε, τίποτα θα, καλό. Θα σα ή... απαντήσω. Εμεί δεν, κάν... δεν κάνουμε ε... στήρα αντιπολίτευση. Εμεί έχουμε ψηφίσει νομοσχέδια που έχει φέρει. Δεν τα κατα... Έχουμε καταψηφίσει τα διέξοδα. Και, καταρχήν έχετε ψηφίσει το μνημόνιο. Έχουμε... Έχει... Αφήστε έχει... τα προηγούμενα. Και όχι έχουμε... τώρα λέω ψηφίσει το μνημόνιο. αφήστε τον Αύγουστο. Το τρίτο μνημόνιο έχει ψηφίσει. Το μνημόνιο. Πώ θα τα αφήσω, αφού αυτό τρέχει. Ή θα έβγαινε η χώρα εκτό Ευρωζώνη ή θα η χωρα εκτο ευρωζωνη η θα ψηφιζοταν Το υπέγραψε όμω Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και να εξάρτητη Έλληνε. Εγώ σα λέω άλλο. Αυτό ναι, αλλά το ψηφίσατε κι εσεί, ξέρετε. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη πράγματι στήριξε για να μην βγει η χώρα εκτό Ευρωζώνη. Αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε. Εγώ Τώρα, σας, ο αριστερό λέω... Θεοχαρόπουλο ναι. μου λέει το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο δεξιό Μημαράκη. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο, δεξιός ο δεξιό Μημαράκη. Ε, αυτό λέει ο Μημαράκη. Που λέει ότι εμεί υπογράψαμε το εξής, είναι το εξής. για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι και την η πολι... Ευρωζώνη. Η πολιτική η οποία θα μα βγάλει από την έξοδο από την κρίση είναι πολιτική που συνεχίζει να είναι μια πολιτική λιτότητα. Αυτό λέει η νεοφιλελεύθερη η οπτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και το, κόμμα, το λαϊκό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώ δεν είναι το ίδιο. Όμω με ρωτήσατε αν τα έχει κάνει όλα αρνητικά, εμεί λέμε το εξή. Έχουμε καταψηφίσει τα νομοσχέδια που είναι σε αρνητική κατεύθυνση και έχουμε υπερψηφίσει νομοσχέδια που έχουν έρθει και άρθρα τα οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά κοιτάξτε, αυτά τα διέξοδα μέτρα τα οποία περιγράψατε, τα οποία έρχονται τώρα, δεν μπορούμε να τα υπερψηφίσουμε. Και να σα πω κάτι. Ποιο μνημόνιο λέει, για παράδειγμα, ότι καταργούν αυτή τη στιγμή τα συμβούλια τα εκπαιδευτικά στην παιδεία πριν τη λήξη τη ηττία του, ναι. ότι κάνουν αλλαγέ, που σα λέω χαρακτηριστικά παραδείγματα, οι οποίε δεν έχουν σχέση με κανένα μνημόνιο, με καμία συμφωνία και οι οποίοι οδηγούν τη χώρα πίσω αυτά δεν έχουν καμία σχέση με κανένα μνημόνιο. Και ποιο μνημόνιο οδηγεί να μην έχει καμία αναπτυξιακή στρατηγική ω χώρα. Κανένα. Ή να μην έχει ένα πρόγραμμα καταπολέμηση τη ανεργία. Ξέρετε, χρειάζεται αποφασιστικότητα για να προχωρήσουμε μπροστά. Μεταρρυθμιστική διάθεση, τομέ να γίνουν παντού. Όσο αυτό δεν το αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύστημα, δεν θα υπερβούμε την κρίση. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει έτσι, από το ρεπορτάζ και με τι συζητήσει που έχω εδώ με του καλεσμένου κάθε βράδυ, είναι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ το, το, το πρόσωπο Ευάγγελο Βενιζέλο είναι μεγάλο πρόβλημα για μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ ακούει Ευάγγελο Βενιζέλο και του σηκώνονται τα μαλλιά σου. Δεν, 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 δεν κουβεντιάζει για, για. Για, μια συμφωνία με τον, με τον κύριο Βενιζέλο μέσα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Δεν έχω ακούσει πρώτα απ' όλα μια τέτοια συζήτηση, διότι ξέρετε δεν έχει μπει σε αυτή τη συζήτηση ποτέ και δεν έχει ανοίξει καμία τέτοια συζήτηση. Έχει ανοίξει, απ' Το δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι, έχει ανοίξει με επίσημο τρόπο. Το δεύτερο στοιχείο είναι. Ναι. Και, σας το, και βέβαια αυτό θα σα το πω. Γιατί όταν μιλάει κάποιο, είναι καλύτερα να κοιτά πρώτα στον καθρέφτη. Ναι. Γιατί στο, αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση είναι πολύ πρώην υπουργοί του Πασόκ. Ναι, είναι αλήθεια. Και οι οποίοι είχαν, σε κυβε... είχαν συμμετέχει, σε, συμμετάσχει και σε κυβερνήσει. Επί Πασόκ, Βεβαίω. Ναι. Και όταν μιλάει κάποιο για τέτοια ζητήματα, καλά είναι να κοιτάει πρώτα τα του οίκου του. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Από εκεί και μετά, ναι. ο χώρο τη δημοκρατική συμπαράταξη βρίσκεται στη δύναμη την οποία βρίσκεται γιατί την έδωσε ο ελληνικό λαό πρόσφατα, το Σεπτέμβριο. Ναι. Την τρίτη δύναμη δημοκρατική στη χώρα μας. Συνεπώ, ο ελληνικό λαό μα κατέταξε εκεί που μα κατέταξε. Το εθαρρυντικό μήνυμα ήταν από τι εκλογέ. Εμεί, όλα τα στοιχεία και τη εμπειρία και τη γνώση και τη ανανέωση, όπω βλέπετε, ναι. τα έχουμε βάλει μπροστά mm -hmm. και χρειάζονται όλα για να πάει η χώρα μπροστά αυτή τη στιγμή. Τα δύο κόμματα, Πασό και Δημοκρατική Αριστερά, το καλοκαίρι έκαναν τα συνέδριά του, άλλαξαν ηγεσίε. Και δεν μιλάω μόνο για του αρχηγού, μιλάω για το θέμα και τη Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Επιτροπή και προχωράμε μπροστά. Μάλιστα. Από εκεί και μετά, όταν όσοι μιλούν για τέτοια ζητήματα, όπω ο κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, να κοιτάξει δίπλα του στα έδρανα τη κυβέρνηση με ποιου συνεργάζεται, ποιο συνεργάζεται και πραγματικά θα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι στα άλλα κόμματα. Το Μάλιστα. πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή στο πώ θα υπάρξει μια κυβέρνηση αποτελεσματική, μεταρρυθμιστική, προοδευτική και αυτή αυτή τη στιγμή δεν ασκεί μια τέτοια πολιτική. Έτρεξε πολύ γρήγορα ο χρόνο, θέλω να σα πω. Αυτό είναι ευχάριστο θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα και πολύ για την ευκαιρία. Θα μα δοθεί η ευκαιρία και στο κοντινό μέλλον να ξανακουβεντιάσουμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχαρόπουλο. Να είστε καλά. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ θερμά. Το πρωί θα πάρετε κόντρα νιουζ. Έχει πολύ δυνατό θέμα. Επιστρέφει ο Μαντέλη στα λεφτά που είχε πάρει από τη Siemens. Γράφει η κόντρα νιουζ. Το άρθρο του Γιώργου Κουρί. Περιμένουμε το επόμενο βήμα του Αλέξη. Δεν μπορεί να μην έχει κάποια μεγάλη κίνηση μέσα στο μυαλό του. Γράφει ο Γιώργο Κουρί. Τα νέα όρια για τη συνταξιοδότηση. Όλοι οι εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασία με αναλυτικού πίνακε και παραδείγματα. Εξοδοντικά μέτρα στην Τουρκία ω αντίπεινα αποφάσει ο Πούτιν. Με τη μέση ήρωα η κηδεία του Ρώσου πιλότου που λιντσάρισαν οι Τουρκμένοι. Τσακαλώτο λύση για το χρέο ω το Μάρτιο. Έρχονται μεγάλε αυξήσει στα δημοτικά τέλη. Τσίπρα, να μην παραχωρήσουμε τη ζωή μα στι αγορέ και στι πολιεθνικέ. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για τι 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σα νύχτα.